Σήμερα θα δούμε για την αδερφοποίηση του Apple Watch καθώς και τι κάνει στα γόνα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, να πας να τσεκάρεις την περιγραφή. Κάνουμε κάθε μήνα live stream στο Twitch και Discord server για να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις περί iPhone και όχι μόνο. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να σας κάνω κάτι διαφορετικό από βίντεο σε iPhone και να δούμε και ένα βίντεο για Apple Watch. Όπως επίσης θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βίντεο στη σειρά, όπως με AirPods, όπως με MacBook, όπως με διάφορες συσκευές της Apple. Έτσι, μετά από πολλές ερωτήσεις που έχω δεχτεί και σε Facebook και Instagram και εδώ πέρα στο YouTube σε σχόλια, σκέφτηκα να σας κάνω ένα βίντεο για την αδερφοποίηση του Apple Watch, καθώς πολλοί μου λέτε ότι φοβάστε να το βάλετε μέσα στο νερό, καθώς επίσης με ρωτάτε τι κάνουν κάποιες βασικές λειτουργίες του Apple Watch. Σήμερα θα δούμε μια πολύ βασική λειτουργία του Apple Watch, την σταγόνα. Και αν επιτρέπετε και μπορούμε φυσικά να το βάλουμε μέσα σε νερό. Έχω να σας πω ότι είμαι από αυτούς τους χρήστες που την πρώτη μέρα που παίρνουν μια συσκευή θέλουν να τη δοκιμάσουν μέχρι εκεί που δεν πάει. Οπότε η πρώτη μέρα και η πρώτη μου επαφή με το Apple Watch ήταν μέσα στο νερό. Το Series 3 το είχα πάρει καλοκαίρι και είχα πάει διακοπές, οπότε και σε πισίνα έχει μπει το ρολόι, έχει μπει και σε νερό, σε αλμυρό νερό και φυσικά έχει μπει και σε μπάνιο. Είμαι από τους χρήστες που το φοράνε και δεν το βγάζουν από το χέρι τους. Αφού είναι ένα διάβροχο. Για ποιο λόγο να μην το κάνω. Είχα το Series 3 και τώρα έχω στα χέρια μου το Series 5. Για να σας φύγει ο φόβος, επίσης δεν έχει θέμα με σαπούνι, δεν έχει θέμα με αλμυρό νερό, δεν έχει θέμα με χλώριο, δεν έχει θέμα με νερό βρύσης. Φυσικά, όλα αυτά τα καλύπτουμε πλήρως. Απλά όταν το βάλετε σε αλμυρό νερό ή αν το βάλετε σε πισίνα, καλό είναι μετά να το ρίξετε λίγο νεράκι από πάνω για να φύγουν τα άλατα ή τυχόν χλώρια που έχουν κολλήσει εντελώς έτσι πιο πολύ για την καθαριότητα του ρολογιού σας. Δεν χρειάζεται κάτι, ένα μπουκαλάκι νερό ή ένα νεράκι, απλά το περιλούζετε λίγο και είναι αυτό. Λοιπόν, το ρολόι το έχω μόλις ανοίξει. Θα κάνουμε ένα μικρό πείραμα τώρα, εδώ πέρα μαζί. Και απλά το παίρνω και το βουτάω στο νερό. Αυτό είναι. Άφοβα. Θα αφήσουμε κιόλας λίγο να πιει το νερό του. Προφανώς και δεν θα πιει νερό. Οπότε μην το φοβάστε καθόλου. Και δεν άλλαξε τίποτα, όλα κομπλέ, απλά είναι λίγο πιο δροσερό. Το Apple Watch έχει μια βασική λειτουργία, την σταγόνα. Τι κάνει πρακτικά όμως η σταγόνα και πού χρησιμεύει? Τώρα θα δούμε πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα τη λειτουργία αυτή. Καταρχάς δεν χρειάζεται να ενεργοποιείται. Δεν είναι η ενεργοποίηση της σταγόνας για να μην παίρνει νερό το Apple Watch, επειδή το έχω ακούσει και αυτό και το έχω δει σε σχόλια. Και επίσης μην κοιτάτε τι γράφει ο καθένας σε γενικότερα στο διαδίκτυο, καθώς δεν ξέρουν πολύ τι κάνουν κάποια πράγματα, οπότε μπορεί να σας δώσουν χαζές, όχι κακές, χαζές πληροφορίες σε σημείο που μπορεί να χαλάσετε και τη συσκευή σας. Οπότε θέλω λίγο αυτά που διαβάζετε να προσέχετε από τις πηγές που τα διαβάζετε και αν όντως είναι έγκυρες τα σημεία που θα πάρετε το feedback πίσω. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Θα δούμε τι κάνει πραγματικά η σταγόνα. Καταρχάς, το Apple Watch έχει αδερφοποίηση από μόνο του. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσει τη σταγόνα για να κλείσει τους σπόρους και τις τρύπες του Apple Watch. Καθώς έχω ακούσει αυτό το πράγμα και πραγματικά είχα φρικάρει, και όταν απάντησα κάτω από σχόλιο, μου είπαν ότι δεν ξέρω τι λέω. Και φυσικά το διέψευσα και έστειλα και μετά και μου ζητήσαν και συγγνώμη. Οπότε, δώστε βάση σε αυτό που θα πούμε. Είτε την ενεργοποιήσεις, είτε δεν την ενεργοποιήσεις, δεν έχει καμία απολύτως σημασία περί της ενεργοποίησης του Apple. Δεν χαλάει αν δεν την ενεργοποιήσεις, δεν χαλάει αν την ενεργοποιήσεις. Καλό είναι όμως, καλό είναι να την χρησιμοποιήσεις. Γιατί όμως είναι καλό να την χρησιμοποιήσεις? Καθώς μόλις την ενεργοποιήσεις, σταματάει να δουλεύει το touch της οθόνης. Καθώς η οθόνη του Apple Watch είναι αρκετά ευαίσθητη με τα touch και την αφή, όταν δεν την έχεις ενεργοποιημένη, μπορεί με το νερό να πατήσει κάποιο κουμπί. Να μπει να κάνει κάποια κλίση, να μπει σε κάποια εφαρμογή, να αρχίσει να. Οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό και μόνο. Δηλαδή, την ενεργοποιούμε για να σταματήσει ουσιαστικά να δουλεύει το touch μέσα στο νερό. Απενεργοποιεί το touch με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς πάλι να το χρησιμοποιήσεις το ρολόι σου κανονικά, απλά πρέπει να κλείσεις τη σταγόνα. Μπορεί να χτυπήσει, μπορεί να λειτουργήσει, απλά δεν μπορείς να το σηκώσεις. Καθώς δεν μπαίνει σε λειτουργία την οποία είναι μην ενοχλείται, δηλαδή που δεν δουλεύει, δουλεύει κανονικά, απλά απενεργοποιεί το touch. Αυτό είναι όλο. Η δεύτερη βασική λειτουργία που μας κάνει η σταγόνα είναι να μας καθαρίζει το ηχείο από τυχόν νερά. Πολλές φορές το Apple Watch
Επειδή το μόνο port που έχει, η μόνη τρύπα είναι δύο τρύπες του ηχείου στην δεξιά πλευρά, από την απέναντι πλευρά που είναι το crowns και το κουμπάκι που έχει, από την απέναντι πλευρά, από την αδίπλα δηλαδή, έχει δύο ηχιάκια. Αυτά τα ηχιάκια είναι για να χτυπάει και γενικότερα να ακούμε το Apple Watch όταν κάνει κάποιον ήχο. Τώρα εγώ που το κουνάω, είναι μέσα στο νερό. Δεν την ενεργοποίησα τη σταγόνα και το βάλα μέσα στο νερό. Αλλά για να καθαρίσω το ηχείο, καλό είναι να το ανοίξω. Κάνουμε swipe up και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Και την ενεργοποιούμε. Τώρα για να την απενεργοποιήσουμε, απλά λέει να κάνουμε τη ροδέλα προς τα πάνω μέχρι να γεμίσει ο κύκλος της σταγόνας. Αλλιώς το touch δεν δουλεύει, είναι κλειδωμένο. Όπως επίσης και τίποτα άλλο στο Apple Watch. Τώρα, εάν εγώ το περιστρέψω προς τα πάνω, βγάζει έναν ήχο, βγάζει μια δόνηση ουσιαστικά μέσα στο ηχείο και καθαρίζει το ηχείο. Καλό είναι να το κάνεις ένα και να μην δεις κανένα θέμα και το καθαρίζεις απλά για να φύγει το νερό. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η βασική λειτουργία της σταγόνας. Δεν ισχύει τίποτα απολύτως από την αδιαβροχοποίηση και δεν υπάρχει θέμα εάν δεν την ενεργοποιήσεις. Απλά μπορείς να βουτήξεις το νερό αν δεν σε νοιάζει το touch, να κολυμπήσεις, να βγεις από την πισίνα ή την θάλασσα, να πας στο ρολόι σου και απλά να ενεργοποιήσεις τη σταγόνα απλά για να καθαρίσεις το ηχείο σου. Ή μπορείς απλά να το φυσήξεις. Δεν είναι κανένα απολύτως θέμα. Δεν υπάρχει θέμα απολύτως αν δεν το ενεργοποιήσεις από την αρχή. Τώρα, δεν σας λέω πάρτε το ρολόι και βουτήξτε μέσα και κάνετε scuba diving και καταδύσεις. Προφανώς δεν εννοώ αυτό. Σε λογικά πλαίσια και λογική χρήση το ρολόι μας μέχρι κάποια μέτρα βάθος, εκεί που κολυμπάμε όλοι, δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Αλλά μετά από κάποια μέτρα βάθος, προφανώς αρχίζει τα βαβά. Επίσης, μέσα στο νερό, να ξέρετε, δεν δουλεύει το WiFi. Επίσης, μέσα στο νερό δεν μπορεί να δουλέψει και να πάρει κλήσεις. Καθώς όταν βουτάς μέσα στο νερό, το Apple Watch το αντιλαμβάνεται και απενεργοποιεί κάποιες βασικές ρυθμίσεις μόνο του, καθώς δεν έχει έτσι κι αλλιώς σήμα να δουλέψει. Εάν είσαι κοντά στο κινητό σου και είσαι μπροστά στη θάλασσα στην ακτή και που πιάνει σήμα το τηλέφωνό σου, προφανώς είναι OK και δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Αλλά μέσα στο νερό, λογικό είναι ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Οποιαδήποτε συσκευή WiFi βάλεις μέσα στο νερό, δεν μπορεί να δουλέψει. Καθώς η κεραία μέσα στο νερό δεν μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, άμα το πάρεις και το βάλεις μέσα στο νερό, το λογικό είναι προφανώς, έτσι. Οποιαδήποτε συσκευή και να γίνει, καθώς δεν μπορεί να εκπέμψει σήμα. Δεν μπορεί να στείλει σήμα, καθώς δεν είναι στον αέρα, είναι μέσα στο νερό. Βασικό. Τώρα, τι συνιστώ εγώ για αυτό το πράγμα. Πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Συνιστώ να το χρησιμοποιείτε κανονικά. Να την ενεργοποιείτε, καλό είναι, καθώς μπορεί να σας δουλεύει το touch. Εγώ μέσα στο νερό πολλές φορές δεν την έχω ενεργοποιήσει και πηγαίνει και μου ανοίγει εφαρμογές. Ναι, οκ, εντάξει, τυχαίνει. Κάποιες φορές, όχι πάντα φυσικά, έτσι σπάνια μεν, αλλά τυχαίνει. Οπότε καλό είναι να την ενεργοποιείτε. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Συνιστώ να το κάνετε και δεν το έχω κάνει ποτέ. Καλό είναι όμως να το κάνετε. Καθώς περισσότερες φορές το ξεχνάω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολύ σημαντικό. Καθώς αν ήταν σημαντικό και θα χαλούσε το ρολόι, προφανώς θα ήταν το πρώτο μου μέλημα που θα έκανα πριν βουτήξω στη θάλασσα. Ούτε καν το μαγιό μου δεν θα φορούσα. Προφανώς το πρώτο πράγμα που θα έκανα πριν καν βγάλω τα ρούχα μου θα ήταν απλά να βάλω το ρολόι μου στην λειτουργία της σταγόνας. Λογικό. Εφόσον δεν δίνω και τόσο σημασία και απλά βουτάω στη θάλασσα, προφανώς σας λέω να κάνετε το ίδιο. Αλλά καλό είναι. Καλό είναι να το έχετε στην άκρη του μυαλού σας ότι αν τον ενεργοποιήσετε απλά δεν θα τρέχει τις εφαρμογές. Δεν θα δουλεύει το touch ουσιαστικά, οπότε θα βουτάτε στη θάλασσα άφοβα. Όταν βγαίνετε από τη θάλασσα, καλό είναι να την ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 2 και 3 και 4 φορές, καθώς να καθαρίσει καλά το ηχείο. Όταν σταματήσει να βγάζει το ηχείο νεράκια, να κάνει το κάνει και πετάει νεράκια και να το σκουπίσετε με μια πετσέτα, ένα χαρτάκι, μέχρι να σταματήσει να βγάζει νεράκια. Μην αφήσετε νεράκια μέσα, όχι ότι δεν θα στεγνώσουν, απλά μην αφήσετε νεράκια μέσα, καθώς το ηχείο δεν θα δουλεύει σωστά. Γιατί αν αφήσετε νεράκια μέσα, το ηχείο θα παίζει λίγο σαν χαλασμένο αρμόνιο. Που δεν το θέλει κανένας αυτό, προφανώς, έτσι. Οπότε, όταν βγαίνετε από το νερό, είτε την έχετε ενεργοποιήσει, είτε δεν την έχετε ενεργοποιήσει, που δεν μας νοιάζει, καλό είναι να το βάλετε, να το ενεργοποιήσετε 2-3 φορές και να το απενεργοποιήσετε εκείνη την ώρα, για να έχετε κομπλέ. Επίσης, να απαντήσω και σε κάτι ακόμα που είχα σαν ερώτηση στο Instagram, αν δεν κάνω λάθος. Αν το Apple Watch έχει θέμα με σαπούνι. Φυσικά και δεν έχει θέμα με σαπούνι. Εγώ μετά τη θάλασσα γυρνούσα στο σπίτι και έκανα μπάνιο με σαπούνι και το πλένα με σαπούνι και έβαζα και σαπούνι και το τρίβα με σαπούνι, καθώς να καθαρίσει και να φύγει καλά η αλμύρα. Όταν βγαίνετε από τη θάλασσα, όπως σας είπα και στην αρχή, είτε από την πισίνα, καθώς η πισίνα έχει χλώριο και η θάλασσα έχει ιόδιο και αλάτι,
Καλό είναι να το καθαρίζετε. Όχι απαραίτητα να το τρίβετε και να το σκουπίζετε. Απλά να ρίξετε λίγο νεράκι. Λίγο νεράκι βρύσης. Ή λίγο νεράκι εμφιαλωμένο. Ή να το βάζετε την ώρα που πάτε να κάνετε ντουζ. Αν είστε από αυτούς που βγαίνετε από τη θάλασσα και κάνετε ντουζ κατευθείαν. Τότε πολύ απλά να ρίξετε λίγο νεράκι πάνω. Καθώς κολλάει μετά το από λίγη ώρα. Γιατί είναι μέταλλο και το μέταλλο απορροφάει τις ουσίες αυτές της θάλασσας και της πισίνας. Οπότε από ένα σημείο και μετά ίσως σας είναι λίγο πιο τραχή σαν τέτοιο. Πώς το λένε, θα είναι λίγο τραχή η επιφάνεια του Apple Watch. Οπότε αυτό, το κάνετε απλά λίγο νεράκι για να φύγουν αυτά από πάνω και το σκουπίζετε για να είστε κομπλέ. Για να μην έχετε θέμα ότι κολλάει μετά όταν το πιάνετε στην αφή, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή μπορεί η οθόνη, ας πούμε, να σας είναι λίγο πιο σκληροτράχυλη η αίσθηση που έχετε με κάποια σημεία στο ρολόι. Οπότε για να τα αποφύγουμε αυτά, όχι ότι θα χαλάσει το ρολόι, μην ακούω χαζά τέτοια, γιατί είχα τρελαθεί με το που τα διάβαζα. Ήταν ένας τύπος και έγραφε ό,τι να είναι. Κυριολεκτικά ό,τι να είναι. Οπότε, μη μου στεναχωριέστε, δεν έχει κανένα απολύτως θέμα με νερό, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα γενικότερα με το Apple Watch, απλά πρέπει να προσέχετε αυτό. Να ενεργοποιείτε και να προενεργοποιείτε όταν βγαίνετε το νερό, απλά για να καθορίσουμε το ηχείο. Είτε το ενεργοποιήσεις, είτε όχι, το είπα πολλές φορές, δεν έχει κανένα θέμα το Apple Watch. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσετε να σας αρέσουν τέτοιου είδους, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, έρχονται πολλά ωραία πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά όλους. Έχουμε ξεπεράσει τους 4.000 συνδρομητές και πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα φτάσουμε τους 4.000. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα που έχετε κάνει και για τα σχόλιά σας και για τα μηνύματά σας και για όλα. Προσπαθώ να απαντάω σε όλους όταν είναι φυσικά λογικά αυτά που ρωτάτε και μπορώ να απαντήσω. Απαντάω στα πάντα. Περιμένω στα σχόλιά σας να μου πείτε ποιο θα θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο και έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Περιμένω στα σχόλια μηνύματά σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.